ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξιος Τσίπρας, ορίστε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο ερώτημα αν κάναμε λάθη στη διάρκεια της πεντάμινης διαπραγμάτευσης, η μόνη ειλικρινής απάντηση είναι η καταφατική. Ναι, κάναμε λάθη. Αποφασίσαμε λοιπόν, παρά τις κλειστές τράπεζες, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό, ο ελληνικός λαός πήρε μια δύσκολη, γενναία και ιστορική απόφαση που εξέπληξε τους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς. Απέρριψε αυτό το τελεσίγραφο. Δεν έδωσε εντολή ρήξης. Έδωσε εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής προσπάθειας για μια οικονομικά βιώσιμη συμφωνία. Κύριε Βενιζέλο, παρακαλώ πολύ. Κυρίες, κύριοι. Εξέλαβα το όχι ως εντολή για μια καλύτερη λύση, για μια καλύτερη συμφωνία, ως επιλογή αξιοπρέπειας για μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, χιλιάδες ανθρώπων που έχουν βιώσει την φτώχεια και την αναξιοπρέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Εξέλαβα το όχι όμως και ως ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και στις προσπάθειές της.